Καλή σας ημέρα, φίλοι μου, Κατενάτσιο. Και βέβαια δεν μπορούμε να αποσιάσουμε και σήμερα από τα προγραμματικά μας. Κυριακή σήμερα, πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη και το Κατενάτσιο είναι εδώ για να σας δώσει τα καλύτερα και πιο ψαχμένα προγνωστικά. Σήμερα έχουμε και την τυχερή μας, την Ζιζέλ μας, παρέα μας εδώ, για να μας βοηθήσει όσο μπορεί και αυτή στα προγνωστικά μας για να μας κατευθύνει. Λοιπόν, Money Moto, νούμερο ένα σύστημα συναγερμού, βοηθάει για οποιοδήποτε τροφοφόρο, είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Πάμε γρήγορα να δούμε τα προγνωστικά μας. Τρία μεγάλα παιχνίδια έχουμε σήμερα και με αυτά θα πορευτούμε. Liverpool Manchester City, ματσάρα στο Anfield. Νομίζω ότι έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από την Liverpool. Η City δεν πάει ιδιαίτερα καλά, όχι όσο σαν ομάδα ότι δεν αποδίδει, απλώς δυσκολεύεται στο σκοράρισμα και αυτό φαίνεται. Και φαίνεται σε παιχνίδια δύσκολα με ομάδες ανώτερες της ή ισοδύναμες της. Liverpool σκοράρει, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα σήμερα θα επικρατήσει 2,75 η απόδοση της. Μπρέσια ακόμα το επόμενο παιχνίδι. Τι να πω για αυτή την Μπρέσια. Η Μπρέσια είναι μια ομάδα η οποία είναι μακράν για μένα, μακράν η καλύτερη ομάδα της Serie B και σήμερα κάτι τέτοιο θα το επιβεβαιώσει. Η Κόμο είναι μια ομάδα που δεν κλείνεται, θα βοηθήσει και στο σκοράρισμα πιθανό, άσο και over 2,5. Επόμενο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως θέλετε, αφού είναι παιδί, είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, πολύ άνοδρος Ολυμπιακός, πολύ καλύτερη ομάδα και με πολλές πιθανότητες για να πάρει την νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει το σημείο γιατί είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Όμως, νομίζω ότι τουλάχιστον το over 2,5 με δύο ομάδες οι οποίες έχουν αμυντικά κίνητρα και οι δύο και βέβαια σε ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο θέλουν την νίκη και τη στιγμή που ο Αθηναϊκός θα παρουσιαστεί και με εναλλακτική άμυνα, νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Τέλος, αν κάποιοι δεν θέλετε να πάτε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, τότε ίσως η καλύτερη επιλογή είναι το ΑΕΚ Τζουγκάρντεν, επίσης ένα ντέρμπι της Σουηδίας και το οποίο νομίζω ότι και αυτό έχει πάρα πολλά γκολ. Αυτά για φίλοι μου σήμερα. Να μην ξεχνάτε ότι το στοίχημα είναι παιχνίδι διασκέδασης, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Παίζουμε ό,τι έχουμε και εμείς αυτό κάνουμε καθημερινά, προσπαθώντας βέβαια σαν κομμάτι διασκέδασης να έχουμε στην παρέα μας οτιδήποτε το αγαπάμε και μας αγαπάει. Σήμερα στην παρέα μας ήταν και η Ζιζέλ μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.